έκανα insta story, αν θέλετε να δείτε ένα vlog. Οι περισσότεροι μου είπατε ναι. Οπότε σήμερα το ξεκινάω. Τι ώρα είναι? 11 και 20. Άρα είμαστε μία ώρα ήδη στον δρόμο και έχουμε άλλες τρεις, δεν έχω. Ναι. Ωραία, οπότε γύρω στις 2.30 θα είμαστε στον Βόλο. Οπότε θα τα ξαναπούμε και από εκεί. Πριν λίγο φτάσαμε σπίτι, τώρα η Βάσο έχει πεταχτεί να πάρει το αμάξι από λίγο πιο κάτω που είναι. Οπότε εγώ έχω χρόνο να σας κάνω ένα ωραιότατο house tour. Λοιπόν, με το που μπαίνεις, βλέπεις αυτό εδώ το έπιπλο με τον καθρέφτη. Στα αριστερά έχει σαλόνι με κάτι φοβερούς πολυελαίους. Θα σας ανοίξω και το φως μετά να τους δείτε. Εδώ είναι η κουζίνα. Και εδώ είναι κάτι σαν έτσι καθιστικό με πάρα πολύ όμορφο τζάκι. Αν είχε περισσότερο κρύο θα το ανοίγαμε. Θα το ανάβαμε. Από εδώ είναι τα υπνοδωμάτια. Εδώ είναι των γονιών της και εδώ είναι το υπνοδωμάτιο το δικό της που θα μείνουμε εμείς. Είναι πάρα πολύ ωραίο, λατρεύω το μοβ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και επίσης έχει και ένα τέλειο μπαλκόνι, τέλεια αυλή. Θα σας ανοίξω λίγο να δείτε. Τέλειο. Εντάξει, δεν το συζητώ, έχω ενθουσιαστεί. Μ' αρέσουν γενικά πάρα πολύ οι αυλές, τα μπαλκόνια, έτσι να κάθομαι. Εντάξει, θα μου πείτε έχει κρύο, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, μόλις ήρθαμε στο κέντρο του Αλμυρού και παιδιά, μη γελάς. Παιδιά, έχω πάθει σοκ. Θα σας δείξω τον ουρανό. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Έχει πέσει λίγο ήλιος και δεν φαίνεται τόσο εντυπωσιακό όσο ήταν πριν. Θα σας βάλω και φωτογραφίες. Αλλά και τώρα νομίζω ότι φαίνεται πάρα πολύ εντυπωσιακό. Πέφτει λίγο η κάμερα. Λοιπόν, ήρθαμε στα Μικέλ. Γιατί ο Αλμυρός έχει και Μικέλ. Έχουμε και Μικέλ, όπως βλέπετε. Έχουμε και Μικέλ, τα πάντα έχουμε. Εδώ. Δείξε και τη θέα μας. Τη θέα εδώ πέρα. Να είναι καλό ο Δήμαρχος. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Δήμαρχο του Αλμυρού. Και ελπίζω να ακούγομαι. Ακούγομαι, δεν ξέρω. Θα δείξει. Μιλάω όσο πιο δυνατά γίνεται για να μην ενοχλούμε και τους υπόλοιπους ανθρώπους εδώ μέσα. Και μετά θα πάμε στο Κολυμπρί. Κοντά έπεσα, που είναι ψηλό μπαράκι. Ψηλό μπαράκι. Καφέ μπαρ. Λοιπόν, εγώ πίνω καπουτσίνο. Δεν είμαι καλή κάμερα, εγώ μόνο εντάξει. Γιατί. Το πιάσα. Δεν έκανε φακού. Όχι, έκανε. Α, εντάξει. Έκοψα εγώ κάτι κεφάλια. Δεν πειράζει, μονεσικά. Και εδώ ένα τελειωμένο χυμό. Ρουφίχτρα. Θα μας βγει το όνομα. Και δύο cookies που δεν τα φάγαμε γιατί κάνουμε διατροφή. Διατροφή πάνω από. Εδώ είναι το... Εδώ είναι η πλατεία, ε. Ναι. Εδώ είναι η πλατεία. Θα πεις γεια. Γεια. Εδώ είναι η πλατεία, να έρθείτε. Και αυτό πολύ που ήθελα να σας δείξω βασικά, εκτός από την πλατεία, είναι το φεγγάρι που πρέπει να είναι, κάτσε, πες μου μη σκοτωθώ πουθενά. Τι? Είναι σχεδόν πανσέλινος. Μπορεί να είναι και πανσέλινος, δεν το έχω ψάξει. Είμαι τόσο ρομαντική, δεν το έχω ψάξει. Η ώρα είναι 3, έχω ξυπνήσει από τις 12. Χτες τελικά δεν πήγαμε σε εκείνο το μαγαζί που δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Γυρίσαμε σπίτι, φάγαμε και μετά πραγματικά δεν μπορούσαμε να κουνηθούμε. Κάτσαμε εδώ στον καναπέ. Βλέπαμε My Style Rocks, μετά είδαμε και Νικολούλη και μετά ξεραθήκαμε. Τώρα εγώ έχω κάνει ένα μπανάκι, γι' αυτό είναι τα μαλλιά μου έτσι λίγο σε μια πάρα πολύ ωραία κατάσταση
Και σε καμιά ωρίτσα θα κατέβουμε προς το κέντρο να πάμε σε ουζερί για να φάμε. Παιδιά, κάνω editing αυτό το βίντεο, οπότε σας μιλάω τώρα από το μέλλον. Είδα λοιπόν, σου έκανα το editing, ότι το Σάββατο δεν τράβηξα σχεδόν τίποτα. Οπότε θα σας το συνεχίσω λιγάκι και θα σας βάλω και κάποια πλάνα όσο μιλάω. Το Σάββατο λοιπόν, όπως σας είπα, πήγαμε σε ένα ουζερί με ζεδοπολείο, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Φάγαμε πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ ωραία φαγητά. Πήραμε και κρεατικά και ψαρικά και γαρίδες και καβουρό κάτι κτλ. Πάρα πολύ ωραία. Ήταν τα λοιπόν το απογευματάκι κατά τις 6, να ήτανε. Πήγαμε σε ένα χωριό που είναι πολύ συγγενής της Βάσος και πήγαμε σε μια θεία της, η οποία λέει τον καφέ. Δεν είχα ξαναπάει να μου πουν τον καφέ, οπότε το θεώρησα έτσι μια ωραία ευκαιρία, γιατί όχι, έχει πλάκα. Πήγαμε λοιπόν, τα κλασικά, ζέστανε τον καφέ, τον έφτιαξε ελληνικό, σε ψιλομεγάλο κουπάκι, τώρα αυτό δεν ξέρω αν έχει σημασία ή όχι. Και εφόσον τον είπε και σε άλλα 3-4 άτομα εκεί πέρα, είχε πολλή ζήτηση, τον είπε και σε μένα. Μου είπε λοιπόν διάφορα πραγματάκια, μου είπε για έναν αριθμό, μου είπε γενικά πράγματα, τώρα δεν θα σας τα πω, αλλά θα δω άμα βγούνε. Αλλά τέλος πάντων είχε πολύ ενδιαφέρον, είχε πλάκα γιατί δεν είχα ξαναπάει όπως σας είπα, οπότε ήταν μια ωραία εμπειρία. Και μετά ετοιμαστήκαμε και βγήκαμε το βραδάκι στο Βόλο, στο κέντρο, σε ένα μαγαζί το οποίο δεν θυμάμαι πώς λέγεται, γιατί έχω και αυτή την κλασική αμνησία που δεν θυμάμαι τίποτα, αλλά ήταν ωραίο, έβαζε τραγούδια ελληνικά, ήταν ελληνάδικο δηλαδή, έβαζε ωραία τραγούδια, ωραία η ατμόσφαιρα γενικά, πολύ ωραία ήταν. Αυτά, οπότε τώρα ξαναπάμε στο παρόν, στο παρελθόν. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε με το βίντεο. Μόλις τρέψουμε εδώ αριστερά, είμαστε. Εδώ που είμαστε τώρα. Άξω το Βόλο. Άξω το Βόλο. Άρα θα σου λέει εδώ κάτι. Χωριά. Να, καλώς ήλθε, θα λέει Βόλος. Στο λιμάνι. Εδώ είναι η παραλία του Βόλου. Κάνε μας ξενάγηση. Τι βλέπουμε εδώ τώρα. Την παραλία, ναι, με τις καφετέριες και τα λοιπά, το πανεπιστήμιο. Και εδώ είναι το πανεπιστήμιο, αυτό εδώ. Ναι, ναι. Και βλέπουμε πια το όλο το Βόλο. Απέναντι Αλικές και τα λοιπά. Αλικές απέναντι ακούω. Εδώ είναι ο Αγίος Κωνσταντίνος. Το εκεί, η εκκλησία εκεί. Yes. Και το πύλιο. Εδώ πάνω, να φαίνεται. Α, από εδώ πάνω είναι. Ωραία, και από εδώ πάνω είναι το πύλιο. Κάναμε και την ξεναγησή μας. Λοιπόν, καθίσαμε για καφέ στο... Που κάθισαμε για καφέ. Αχ, είναι στραβό το πλάνο, παιδιά, sorry, αλλά πονάει το χέρι μου. Στο τζαμ, ούτε ένα ακουστή δεν θέλει. Στο τζαμ καθίσαμε, στην παραλία. Και θα σας δείξω τι έχουμε πάρει. Εγώ πήρα έναν γαλλικό. Ένα καπουτσίνο και η Βάσο πήρε ένα... Τι πήρες? Πράσινο τσάι. Έχω ράξει καναπέ μπροστά από τη τηλεόραση με μια φοβερή φλής κουβέρτα, η οποία πραγματικά είναι σαν αρκουδάκι. Η ώρα είναι αργά, είναι 2 παρά και είμαι ψηλοέτοιμη για ύπνο, η αλήθεια είναι. Αλλά ήθελα έτσι να ανοίξω την κάμερα, να σας πω 2-3 πράγματα. Νομίζω σήμερα δεν βλόγκαρα πολύ. Δεν είμαι και σίγουρη, θα δείξει το editing. Αύριο δυστυχώς φεύγουμε. Μάζευα τώρα πριν λίγο και τα πράγματα. Μιλάω και λίγο σιγά ίσως, γιατί μέσα κοιμάται ή θα κοιμηθεί, τέλος πάντων έτοιμη για ύπνο η Βάσο. Οπότε γι' αυτό δεν φωνάζω και πάρα πολύ. Το απόγευμα, ψιλοβραδάκι, με το που γυρίσαμε από το κέντρο, κατά τις 8.30 πρέπει να ήταν, κάναμε live στο Instagram με την Ειρήνη. Το της L'Oréal, το Age Rewind, πώς λέγεται, αυτό δεν είναι. Α, θες πολύ αυτό. Είναι το μόνο drugstore που είναι καλύτερο και από τα high-end. Είναι ωραίο. Το αγαπημένο μου βέβαια ήταν αυτό της Bella Oggi, το concealer. Απίστευτο ρε παιδί μου. Σαν αυτό έκανε. Ναι.
Και είναι και τόσο φτηνό. Τα κορίτσια που μας παρακολουθούν, τα κορίτσια το ξέρετε το κονσίλερ της Bella OG? Που έχει, πόσο είχε, 4 ευρώ. Τίποτα, ούτε. 9. Ναι. Με ακολουθήσετε λοιπόν στο Instagram, γιατί όλο και κάποιο live θα κάνω ξανά. Και γενικά ανεβάζω φωτογραφίες, Insta stories και διάφορα τέτοια πραγματάκια ωραία. Πάω και εγώ να πέσω σιγά σιγά γιατί είμαι πτώμα, έχω και ταξίδι αύριο, οπότε θα τα πούμε αύριο. Σήμερα δεν έχω βλογκάρει τίποτα. Όπως βλέπετε και ίσως έχετε καταλάβει, έχω γυρίσει Αθήνα, είμαι στο σχετικά συνηθισμένο background, το έχετε ξαναδεί τέλος πάντων. Φύγαμε από Βόλο στις 2, φτάσαμε Αθήνα 6. Και τώρα θέλω να φάω οπωσδήποτε γιατί πεινάω πάρα πολύ. Θέλω να κάνω ένα μπανάκι και να ξαπλώσω έτσι λίγο, να ξεκουραστώ, να ηρεμήσω από το ταξίδι και τα λοιπά, γιατί αύριο δουλεύω. Πέρασα τόσο ωραία στο Βόλο, ξεκουράστηκα, κοιμήθηκα, βγήκα. Ήταν ό,τι έπρεπε, έτσι να αλλάξω λίγο παραστάσεις, να ξεκουραστώ και τα λοιπά. Και λέω να κλείσω το vlog κάπου εδώ, να ξεκουραστώ λιγάκι. Ελπίζω να σας άρεσε. Ακολουθήστε με στο Instagram γιατί ανεβαίνουν πάρα πολλά πραγματάκια και έχουμε πιο συχνή επαφή, καθημερινή θα έλεγα, γιατί ανεβάζω μέρα παραμέρα φωτογραφίες και Insta story ανεβάζω κάθε μέρα. Αυτά από μένα, φιλάκια πολλά. Γεια σας!